όμορφο με ζεδάκι μου, μπουτάκι μου αφράτο. Άνοιξε το πορτάκι σου, να μπω μες στο σπιτάκι σου και να σε βρω στο πιάτο. Το σπιτάκι μου, Κυρλίκο, το χτίσα μόνο για μένα και δεν πρόκειται ποτέ μου να τα ανοίξω σε κανένα. Φύγε, τρέχα παρακάτω, να βρεις να φας από άλλο πιάτο. Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από την παράσταση, τα τρία γουρουνάκια, και τελικά θέλουμε να μάθουμε. Έφαγε τελικά ο Λίκος το γουρουνάκι. Τι να σας πω, εγώ ήθελα πολύ να το φάω, κυρία μου, πάρα πολύ ήθελα. Αλλά μου ξέφυγαν γιατί έχω χτυπήσει το ποδάρι μου και δεν μπορώ, κουτσένω. Καταλαβαίνετε τι έχω πάθει τώρα. Εγώ πώς να νιώθω, τι να σας πω, κατατρόμαξα, αλλά βέβαια επειδή ο Μαυρούλης, το αδερφάκι μου, καταλαβαίνετε, έχει πιο γερό σπίτι, έτρεξα και με έβαλε από την πίσω πόρτα και έτσι αισθάνομαι ασφαλής. Πώς βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε τα παιδάκια, χαίρονται έτσι όταν έρχονται, χαμογελάνε. Τα παιδιά ταυτίζονται με το ψυχαγωγικό κυρίως κομμάτι, γιατί είναι κωμωδία το έργο, και οι γονείς βρίσκουν περισσότερη απόλαυση στο να ταυτίζουν τους προβληματισμούς με την οικονομική πλέον. Αν θα παρακολουθούσατε μία παράστασή μας, θα βλέπατε το πόσο οι γονείς είναι ταυτισμένοι με την κούκλα. Ενώ ξέρουν την πραγματικότητα και ενώ έρχονται μετά στα παρασκήνια και βλέπουν τις κούκλες, ποτέ δεν παρατηρούν εμάς. Παρόλο ότι βγάζουμε έτσι ακριβώς όπως είμαστε τώρα, βγάζουμε την κούκλα, εμείς σαν να μην υπάρχουμε. Τα μάτια καρφωμένα και των παιδιών στην κούκλα. Από πού μας ήρθε το κουκλοθέατρο στην Ελλάδα? Το κουκλοθέατρο είναι πάρα πολύ παλιά τέχνη. Είναι η τέχνη του μικροθεάτρου. Ξεκίνησε στην Ελλάδα από το 1870 περίπου, που ήρθε και ο Φασουλής. Έτσι ξεκίνησε, με το Φασουλή, από την Ιταλία. Στην Ιταλία λέγεται Φατζολίνο, εδώ τον λέμε Φασουλή. Το ότι το κουκλοθέατρο είναι παρεξηγημένο είδος, δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά. Το κουκλοθέατρο είναι κυρίως για τους μεγάλους, γιατί η κούκλα λέει πάντα την αλήθεια. Και αγαπιέται και από τους μικρούς και από τους μεγάλους. Φτιάχνοντας μια κούκλα, είναι μια γένα. Είναι μια γένα ενός άψυχου στην αρχή αντικειμένου, όπως εμείς τις φτιάχνουμε μόνες μας στο σπίτι. Έχουμε εργαστήριο και εδώ στη Χάνθα έχουμε πάνω εργαστήριο. Τις είναι φτιαγμένες από χαρτί και όμως μετά από την ολοκλήρωσή της, η κούκλα αποτελεί μια γένα. Μια προέκταση του εαυτού μας. Και επομένως, μέσα από αυτήν τη διαδικασία γίνεται η άψυχη αυτή κούκλα να αποκτάει οντότητα και να μπορεί να πείσει με τον τρόπο της για τις αλήθειες της ζωής. Υπάρχει κάποια επιθυμία των παιδιών έτσι να δουν τις κούκλες, να αγγίξουν, για να πιστούν αντίστοιχα ότι είναι από χαρτί, ότι... Βέβαια, και πάντα έρχονται παιδάκια μετά στα παρασκήνια και παρακολουθούν τις κούκλες από κοντά και τις αγγίζουν και τους λέμε ακριβώς πώς είναι φτιαγμένες. Και το χαίρονται πάρα πολύ. Δηλαδή το παρασκήνιο το αγαπούν πολύ πολύ τα παιδιά. Κάνετε παραστάσεις και στα σχολεία, σωστά? Ναι, κάνουμε παραστάσεις στις καθημερινές σε σχολεία ή εδώ σε αυτό το θεατράκι ή όταν μας καλούν πηγαίνουμε εμείς στο χώρο του σχολείου. Έχουμε κινητή σκηνή και υπάρχουν κάποια έργα που παίζονται σε κινητή σκηνή ή τα σχολεία είναι ενημερωμένα, ξέρω, και μας καλούν. Επόμενη παράσταση τώρα έχουμε την Κοκκινοσκουφίτσα, πάλι στη διασκευή του κυρίου Μιχάλη Χατζάκη. Είναι σχεδόν στην ίδια ατμόσφαιρα με τα τρία γουρουνάκια. Έτσι κωμικό, είναι αυτό το λέω στο παραμύθι, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως είναι, με κάποιες μικρές ανατροπές. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε και στα τρία γουρουνάκια και στην επόμενη παράσταση στην Κοκκινοσκουφίτσα αντίστοιχα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλά.